Κατώ. Ναι. Στη Ζέτα Μακρυπούλια, τι συμβαίνει με τη Ζέτα Μακρυπούλια, γιατί δεν έχει υπογράψει με τον Αντένα. Θρίλερ για γερά νεύρα. Λοιπόν, ακούστε τώρα, όλο αυτό το διάστημα ακούστηκαν και γράφτηκαν πάρα πολλά σχετικά με τη συμφωνία της με το σταθμό για να συνεχίσει την παρουσία του Dancing with the Stars. Εγώ σας τα έλεγα πριν καιρό. Ναι, το έχεις πει. Η αλήθεια είναι ότι δεν το είχε πει. Ακούστε, σήμερα διαβάσαμε και στη στήλη του Γρηγόρη Μερλά στην Εσπρέσο ότι το τρέιλερ για την παρουσίαση ήταν γυριστεί την προηγούμενη Δευτέρα. Αλλά η Ζέτα Μακρυπούλια ήταν στην Πάρο και έβλεπε τις προετοιμασίες για το παγωτατζίδικο που ετοιμάζει. Αυτό για καταραμένη. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά, μην γελάσετε. Ήταν να γίνει και χθες το τρέιλερ, αλλά ακόμη δεν είχε συμφωνήσει. Η τελευταία ευκαιρία που της έχει δώσει ο Αντένα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, είναι το Σάββατο. Προκειμένου ή να συμφωνήσουν ή να διαφωνήσουν. Δεν έχω καταλάβει. Στιγμές αγωνίας πρέπει να παίξουν έχει... από κάτω. Κοίταξε, για ποιο λόγο υπάρχουν διαφωνίες που στα οικονομικά. Στο οικονομικό. Κάποιοι λένε ότι η Ζέτα, να πω το ποσό. Ναι, πες το. Ναι, λένε ότι εγώ δεν πέφτω κάτω από τα 5 χιλιάρικα ότι η Ζέτα Μακρυπούλια. Έτσι δεν το ξέρουμε τη Ζέτα, το διαβάζουμε, ναι. Αυτό λέω. Καλά, η Ζέτα ποτέ δεν έχει μιλήσει για οικονομικά. Σε ποια site έχει γραφεί. Σε πολλά. Έγινε ένα παραγωγή fame. Πάντως, αν το συνδυάσω με την παρεξήγηση που ακούστηκε για τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, δείχνει ότι το ζευγάρι δεν βάζει νερό στο κρασί του για λεφτά. Παιδιά, πάντως στις μέρες μας, εντάξει, είναι ταλαντούχα, ωραία. Προκλητικό. Δηλαδή, sorry, είναι λίγα ρε παιδιά τα 5.000 και 3. Δεν ξέρουμε αν διαφωνώ μαζί σου. Αν ισχύει, στον ελεύθερο κάνεις λάθος. Στην ελεύθερη ιδιωτική τηλεόραση, ο καθένας διεκδικεί και αν μπορεί να πάρει όσο περισσότερο για αυτό που πιστεύει ο ίδιος, είναι θεμητό. Δεν τα δίνει το κράτος, ο Έλληνας φορολογούμενος πολίτης όπως την έρθει να τελειώσω, παρακαλώ. Τα δίνει ο ιδιοκτήτης του καναλιού που άμα θέλει τα δίνει, άμα θέλει δεν τα δίνει. Ο καθένας αξιολογεί τον εαυτό του όπως νομίζει. Από την άλλη, εγώ ρώτησα γιατί πώς βγήκανε. Γιατί αποκλείεται αυτό το ποσό να το έβγαλε η Ζέτα. Άρα βγήκε από τον Αντένα. Προφανώς. Ούτε δεν μπορώ να πιστέψω κάποιος δημοσιογράφος το έγραψε έτσι μόνος του. Βγαίνουν όλα αυτά για όλα να δημιουργήσουν, κάποια στιγμή ναι, για να δημιουργήσουν εντυπώσεις σε δύσκολες στιγμές. Είναι γνωστά. Τόσο, λένε κάποιοι ότι είναι stand-by η Βίκυ Καγιά. Η Βίκυ Καγιά πληρώνεται τόσο καιρό από τον Αντένα. Από τον Αντένα. Γιατί μετά τον έξω μόντελ τελείωσε. Μα δεν είστε σίγουροι. Δεν έχει ένα συμβόλαιο από τον Αντένα το οποίο ήταν για τον έξω μόντελ. Τουλάχιστον το έχει δηλώσει ήδη. Δεν έχουμε τώρα. Τώρα λέω το θεωρώ. Εγώ πάλι ρωτάω. Δεν ξέρω. Δεν μου δίνετε κανάλι. Ποτέ δεν μου δίνετε. Σημασία. Η ίδια πάντως είχε δηλώσει φέμ ότι είχε τελειώσει με τον Αντένα και συζητούσε για το τρίτο next top model. Τώρα τι να σου πω. Να πληρώνεις πώς θα κάνεις. Δεν έχει όμως ένα συμβόλαιο που είναι με χρονική διάρκεια και όχι με κόνσεπτ. Θα ρωτήσουμε φέμ και θα σου απαντήσουμε σε λίγο. Κάποιοι άλλοι λένε βέβαια ότι είναι ένα ρυθμιστικό κόλπο. Δεν ξέρω, βρε παιδιά. Λοιπόν, πάμε, προχωράμε. Είναι ένα ρυθμιστικό κόλπο,